Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με αποτέλεσμα να καθυστερούν πάρα πολύ οι εγγραφές εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών. Γιατί ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα παρακολουθούμε στενά όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια. Νιώθουμε αυτή την αγωνία των παιδιών, όπως και των γονιών τους, των οικογενειών τους. Ακόμα και η διαδικασία αυτή της ασύγχρονης διδασκαλίας προχωρά με δυσκολίες. Για τη σύγχρονη δε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και επειδή και ο καθένας ή αρκετοί από εμάς στην οικογένειά μας έχουμε και εκπαιδευτικούς, ξέρουμε τι τραβάνε καθημερινά σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και τι περισσότερο τραβάνε τα παιδιά από τα σπίτια τους. Για τη σύγχρονη δε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεν χρειάζεται να τα φέρω, όλοι μας τα ξέρουμε. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τους μαθητές και συνολικότερα με τις οικογένειές τους που δεν έχουν τεχνικά μέσα για αυτή, τέλος πάντων, την ισότιμη, όπως λέμε, συμμετοχή τους στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, γρήγορο ίντερνετ, δηλαδή ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ, δεν ξέρω, οτιδήποτε χρειάζεται. Γι' αυτό απαιτούμε να πάρθουν μέτρα άμεσα που θα εξασφαλίσουν την όσο δυνατόν ισότιμη συμμετοχή στην εξαποστάσεως εκπαίδευσης όλων των φορέων της εκπαίδευσης, δεδομένου των έκτακτων συνθήκων που υπάρχουν σήμερα, και βεβαίως αυτό να αφορά, για να εξηγούμαστε, αποκλειστικά και μόνο αυτό το δίμηνο περίπου που τα σχολιά παραμένουν κλειστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει δωρεάν σύνδεση γρήγορου ίντερνετ και εξασφάλιση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τάμπλετ για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν. Διαφορετικά είναι σαν να αποκλείονται ακόμα περισσότερο από την συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις χιλιάδες μαθητές που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Να στηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών με δημιουργία κεντρικής ομάδας τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας διδακτικού υλικού από το Υπουργείο, στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες και ύλη για όλες τις ηλικίες. Και ως προς το ζήτημα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, ζητάμε άμεσα το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει μειωμένη εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αυτή τη βδομάδα αν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο για την ημερομηνία διεξαγωγής των πανελλαδικών, αποκλείοντας κάθετα το ενδεχόμενο του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να μπει τέλος στην αγωνία όλων των μαθητών.